Αν και μετανιωμένο, ο 28χρονο κατηγορούμενο για απόπειρα ανθρωποκτονία ενό 27χρονου στην περιοχή του Κατσαμπά, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο με ομόφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέα. Είχε βγει από, τη, από το κεφάλι του από του συνοδηγού, ήταν στη θέση του οδηγού και είχανε, ήρθε ο, το θύμα από τη θέση του συνοδηγού, και ουσιαστικά εκεί έγινε όλη η η λογομαχία και η συμπλοκή. Το αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στο πόδι του 27χρονου που κινούνταν πεζό, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη Παρασκευή. Ο 28χρονο που κινούνταν με γιο ταχύ λογόφερε με τον 27χρονο, με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορέ ενώ ο ίδιο βρισκόταν στο αυτοκίνητο και 27χρονο ήταν πεζό, εν μέσω τη ένταση μεταξύ του έβγαλε το όπλο που είχε μαζί του και έριξε τουλάχιστον τρει φορέ προ το θύμα, χωρί όπω είπε στην απολογία του να έχει πρόθεση να τραυματίσει τον 27χρονο. Είναι μια κλασική περίπτωση εδώ στην Κρήτη τσακωμού ενβρασμού ψυχικής ορμής που, που κάποιος θα τραβήξει το πιστόλι, θα γίνει παρεξήγηση, θα φύγει κακή κουβέντα, ο άνθρωπος ήταν μεθυσμένος... Ε, υπήρξε κάποια λογομαχία με, το, με τον παθόν για προσωπικές τους παλιές διαφορές. Συνέπεσε εκείνη τη στιγμή να έχει φύγει από έναν γάμο πολύ κοντινού του προσώπου, όντα μεθυσμένος και όντας έχοντας την κατοχή του το όπλο, η κακή στιγμή λοιπόν οδήγησε τον εντολέα μου στο να προβεί σε αυτή την πράξη. Όχι όμω βέβαια με σκοπό ούτε να αφαιρέσει ζωή, αλλά ούτε να τραυματίσει τον παθόν. Ο συνήγορο υπεράσπιση του 28χρονου ανέφερε ότι ο κατηγορούμενο ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ καθώ βρισκόταν σε ένα γάμο κοντινών του ατόμων και πω αυτό σε συνδυασμό με το ότι είχε μαζί του όπλο. Και τον καυγά με τον 27χρονο, οδήγησαν τα πράγματα να βγουν εκτό ελέγχου. Εννοείται ότι καταδικάζουμε αυτέ τι πράξει, εννοείται ότι είναι μετανιωμένο ο, ο ίδιο και σοκαρισμένο. Όταν λέω κακή στιγμή, είναι ότι είχε πιει παραπάνω. Όταν πίνει κάποιο, δεν έχει την παιδεία στο να χειριστεί τον εαυτό του και, μα... και μαζί του οπλοφορεί, είναι λογικό από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτά θα συναντάμε συνεχώ. Το 27χρονο θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρί ευτυχώ να απειλείται η ζωή του, ενώ ο 28χρονο, που είχε συλληφθεί κι άλλε φορέ στο παρελθόν για πρόκληση περιστατικών βία, συνελήφθη από αστυνομικού λίγο μετά του πυροβολισμού. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη θα, απο... θα αποδοθεί σε αυτή την περίπτωση. Είναι μικρό σε ηλικία, ναι, είχε απασχολήσει παλιά τι αρχέ. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει κάνει μια κοινωνική μεταστροφή.